λέγει Ιωάννης το Ηρώδη, ουκ εξαισθήσει έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου. Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου χριστιανοί, τιμά ιδιαζόντος τον Άγιον Ιωάννη τον πρόδρομον. Ύστερα από τον Χριστό έρχεται, ύστερα από την Παναγία έρχεται ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Τι να σε καλέσουμε, λέει, πώς να σε ονομάσουμε, ποια εγκόμια να πλέξουμε προς τιμήν σου, λέγει η Εκκλησία σήμερα. Να σε καλέσουμε ασκητή, άγγελον. Έζησε στη γη ως άγγελος, αν και έφερε σάρκα ανθρωπίνη. Να σε καλέσουμε Απόστολο, εκήρυξε στο Ευαγγέλιο του Χριστού μας και κάτω ακόμα εις τον Άδη. Να σε καλέσουμε μάρτυρα, έθισες το αίμα σου υπέρ της αληθείας του Χριστού. Δεν έχει ανάγκη από τα ανθρώπινα εγκόμια ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Το εγκόμιό του το έπλεξε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όταν διακήρυξε ότι μεταξύ γυναικών ούτε γίγερται μίζων Ιωάννου του Προδρόμου, ότι από όλους τους άνδρας τα ιστορικά φυσιογνωμίας της Παλαιάς Διαθήκης ανώτερος από τον Ιωάννη δεν γεννήθηκε στον κόσμο. Προς τιμήν του εθέσπισε η Εκκλησία μας πολλά σε εορτάς. Ενώ άλλοι Άγιοι εορτάζουν μια φορά το χρόνο, ο Άγιος Ιωάννης εορτάζει πολλές φορές. Την 23 Σεπτεμβρίου Ρωοχάρη η Εκκλησία μας εορτάζει την σύλληψη του Αγίου Ιωάννου εκ μητρός Ελισάβετ. Την 24 Ιουνίου εορτάζομαι τα γενέθλια του Ιωάννου του Προδρόμου. Επίσης δε και άλλες δύο εορτές υπάρχουν κατά τις οποίες εορτάζομαι την έβρεση, την πρώτη και την δεύτερη έβρεση της Ιεράς Κάρας του Αγίου. Σήμερα δε, 29 Αυγούστου, από Ανατολών μέχρι Δυσμών, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει το τέλος, του μαρτυρικών τέλος του Ιωάννου του Προδρόμου. Σημερινή ημέρα είναι εξαιρετική. Ομοιάζει με τη Μεγάλη Παρασκευή. Και όπως τη Μεγάλη Παρασκευή οι χριστιανοί, άλλο όσοι πιστεύουν, εξακολουθούν να πιστεύουν ακόμα και τηρούν τα σειράς παραδόσεις, όπως την Αγία τη Μεγάλη Παρασκευή τηρούν αυστηρά νηστεία, έτσι και σήμερα την εορτή του Αγίου της αποτομής του Προδρόμου τηρούν αυστηρά νηστεία. Για το τέλος λοιπόν του Αγίου θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου χριστιανοί, να πούμε ο λίγας λέξεις, αν και από το σχολείο σας γνωρίζετε το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Ιωάννης εκείρηται όχι μέσα σε εκκλησίες, όχι μέσα σε αίθουσες, εκείρηται εις την Ήπεθρον, εκείρηται εις τα σόκτας του Ιορδάνου ποταμού, όπου εκείριον τα ρευματά του ο ποταμός. Εκεί είχε στήσει τον Άγγωνα. Εκεί εκείρηται με φλογεράν καρδία. Τον άκουαν άντρες, τον άκουαν γυναίκες, τον άκουαν παιδεία. Μετανοούσαν και αναστέναζαν τις αμαρτίες αυτών. Αλλά μια ημέρα εσταμάτησε το κήρυγμα στον Ιορδάνη ποταμό. Και εσταμάτησε το κήρυγμα στον Ιορδάνη ποταμό διότι απόσπασμα στρατιωτών κατέφτασε εις τον Ιορδάνη ποταμό, συνέλαβε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, τον έδεσε και τον οδήγησε εις τα σφυλακά της Μαχαιρούντος. Τι κακό έκανε, τι κακό διέπραξε ο Άγιος Ιωάννης? Είπε την αλήθεια. Και λοιπόν το να πει κανείς την αλήθεια είναι αμαρτία, είναι έγκλημα? Δυστυχώς σε εποχή παρακμής και διαφθοράς το να πει κανείς την αλήθεια
Είναι άγγιγμα. Είναι μεγάλο πράγμα να λέγεται αλήθεια. Σπάνιο πράγμα. Μέσα μας, όλοι μας έχουμε μία ενδυλία. Λέμε την αλήθεια μέχρι ενός σημείου. Όταν φτάσει η στιγμή να πούμε την αλήθεια, τότε σιωπούμε και προτιμούμε να ζούμε με έναν ταπεινό βίο, χωρίς να έχουμε το θάρρος να τα παίξουμε όλα κρώνα γράμματα. Και έτσι επικρατούν τα άνομα καθεστώτα της βίας, του ολοκληρωτισμού, και πρέπει κάπου να βρεθεί ένας λαβαλέσα όπως στην Πολωνία για να πει την αλήθεια. Μεγάλο πράγμα η αλήθεια, και τίποτα άλλο δεν διψά ο κόσμος όσο την αλήθεια. Και την αλήθεια λοιπόν είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην εποχή διαφθοράς μεγάλης. Τι αλήθεια? Ακούσε. Στην εποχή του έζει ένας βασιλιάς, ο Ηρώδης. Όχι Ηρώδης εκείνος που έσφαξε τα 14.000 νήπια διαμαχαίρας, αλλά υιός του, ο Ηρώδης ο Αντύπας. Ένα κτίνος, ανθρωπόμορφο κτίνος, θηρίων, μορφήν με έναν ανθρώπου, αλλά καρδίαν θηρίου. Άγριος όπως ο πατέρας του. Και κοντά στην αγριότητα με τον πατέρα του, εκκληρονόμησε για το έκφυλον του πατρός του. Και αυτός εξεδίωξε, έδιωξε τη γυναίκα, την νόημον γυναίκα του. Και πήρε ως γυναίκα την ύπνη του, τη γυναίκα του αδελφού του. Ενώ ακόμα αδελφός του έζει και δίνει το χείρα αυτό. Συνέζει λοιπόν παρανόμος και κανείς δεν διαμαρτύρεται, ούτε παπάς, ούτε αρχιερεύς, ούτε άλλος της από τους 8.000 ιερείς που είχε κάτω τα Ιεροσόλυμα, ούτε της άρχοντας από εκείνους οι οποίοι είχαν τα αξιώματα. Όλοι σιωπούσανε. Νεκροταφείο, αλλά μέσα στο νεκροταφείο της δηλίας και αναγκρίας οικούστη θραλέα η φωνή ενός ανθρώπου. Ω, τι αξία έχει η φωνή της αληθείας όταν οι πάντες σιωπούν, όταν οι πάντες κλείνουν τα στόματά τους, όταν πάντες δηλιούν και δεν έχουν το θάρρος να ομιλήσουν την αλήθεια. Τι είπε αυτός ο Ιωάννης? Ένας λοιπόν. Και ο ένας αυτός ποιος ήταν? Ένας που δεν είχε περιουσία, τίποτα, απολύτως περιουσία. Φράγκος στην τσέπη του δεν υπήρχε. Ένας που η μόνη του περιουσία ήταν η κάπα του, και αυτή η κάπα του ήταν φτιαγμένη από τρίχας καμήλου. Ένας που ποτόν του είχε το νερό του Ιορδάνου. Ένας που φαγητόν του, προφήν του, είχε τα σακρίδα και το μέλι το άγριο. Ένας που στρώμα του είχε την άμμο της θαλάσσης, την άμμο του ποταμού. Και οροφή του τα άστρα του ουρανού. Ακτίμων. Τίποτε. Αυτός λοιπόν, ο ένας ο Ιωάννης, ανέβηκε γοργώσει στα ανάκτορα και έριψε και είπε τα λόγια αυτό, κήρυγμα σύντομων, συντομότατον κήρυγμα, πέντε λέξεις, αλλά τι πέντε λέξεις, δυναμίτης, εις τα βασίλεια, εις τα ανάκτορα. Τι είπε? Ούτε αξεστήσει βασιλεύ, έχει γίνει τη γυναίκα του αδελφού του. Κεραυνός να έπεφτε, αστροπλέκι να έπεφτε, σεισμός να γινότανε, δεν θα αισθήσαν τα ανάκτορα όσο εσύστησαν από την τρομακτική αυτή αλήθεια την οποία είπε Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εταράχθη ο Ρώδης, εσύστη ο Ρώδης, εκλονίστη ο Ρώδης, ηγανάκτησε ο Ρώδης, διέταξε ο Ρώδης να τον συλλάβουν τον Ιωάννη. Και τον συνέλαβαν τον Ιωάννη και τον έριψαν στα φυλακά στους μαχαιρούντος. Αλλά και από μέσα από τα κάγκελα της φυλακής δεν έπαβε η ατρόμητος γλώσσα να ελέγχει τον παράνομο βασιλέα. Πέρασε καιρός. Ήρθε η μέρα εορτής και πανηγύριος εις τα ανάκτορα. Εόρταζε τα ανάκτορα, εόρταζαν τα γενέθλια του Ηρώδου. Κόσμος πολλής μαζεύτηκε. Στρατηγοί, ναύαρχοι, έπαρχοι, αξιωματούχοι, διαπρόκρεμα ή θα λέγα καλύτερα οικοπρόκρεμα της κοινωνίας, μαζεύτηκε πάνω εις τα ανάκτορα για να υποβάλει τα σέβη του εις τον παράνομο εκείνο βασιλέα. Ένας απουσίαζε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ήταν στα φυλακά. Αλλά και μέσα στις φυλακάς ακόμα εξακολουθούσε τον έλεγχο του τον Δρυμήν εναντίον των αναχτώρων. Διασκέδασαν, ήπιαν και στο τέλος της διασκεδάσεως εχόρεψαν χορούς της Ανατολής, χορούς εκφύλους, χορούς που διεγείρουν τα έστικτα, τα κατώτερα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Διέπρεψε δε ρεκόρ χορού, διέπρεψε η κόρη, η ανταξία κόρη,
της Ηρωδιάδος Σαλόμη, η οποία με τους προβλησμούς της εξήγηρε τα αίσθηκτα, τα ασχρά αίσθηκτα του βασιλέως. Και ο βασιλεύς επάνω στρομεθύσει αυτό των αισθήσεων, λέγει στη γυναίκα, στο κορίτσι, με εμάγεψες, θα σου δώσω, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου δώσω το μισό μου βασίλειο, μέχρι το μισό μου βασίλειο. Θα μπορούσε η Σαλόμη να ζητήσει πολλά πράγματα από τον βασιλέα. Θα μπορούσε να ζητήσει κτήματα, σπίτια, παλάτια, χρυσάφι, διαμάντια. Τίποτε από αυτά δεν ζήτησε. Πήγε και συνεμβουλεύτηκε τη μητέρα της και η μητέρα της Ηρωδιάς, δέος αμένεα εναντίον του Αγίου Ανδρός, τι συνεβούλεψε. Ω κακία, ω κακία, ω κακία γυναικός. Καμιά άλλη κακία στον κόσμο δεν είναι νοτέρα από την κακία της γυναικός. Είναι άγριον θηρίων η γυναίκα, αγριότερο λέοντος και τίγριος και θαλάσσης και σεισμού και κεραυνού. Φοβερό πράγμα. Τι συνεβούλευσε αυτή? Να μην ζητήσει τίποτα, ούτε άργυρον, ούτε χρυσόν, ούτε αδάμαντας, ούτε κτήματα, ούτε άλλον τι ανώτερο πράγμα, μόνο τι ζήτησε. Ο κακία γυναικός, το κεφάλι του Ιωάννου του Πρωτών. Ο πούσα εγκλήματα αναφέρει ιστορία. Και αν ερευνήσουμε τα αρχεία των δημοσίων αρχών, των δημοσίων τάξεων, των σκοροφυλακής, των εισαγγελιών, θα δούμε δεν υπάρχει έγκλημα. Δεν υπάρχει έγκλημα που πίσω από το έγκλημα αυτό να μην υπάρχει κάποια κακιά γυναίκα. Ζητήσω την γυναίκα. Και μέσα στο έγκλημα αυτό είναι Σαλόμη. Ο Ηρώδης το άκουσε και έφρυξε. Αλλά επειδή είχε δώσει όρκον, κακόν όρκον, είναι αγκάστη να εκτελέσει την επιθυμία της Σαλόμης. Απόσπασμα στρατιωτών, μετέβη εγκαιρονυκτός κάτω στις φυλακές της Μακεδόντος και απέκοψε την κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου και δόθη η κεφαλή μέσα σε ένα πιάτο που έσταζε από αίμα αφνίδων. Τι ούτων το τέλος, το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Ιωάννου, όπως ο Χριστός εσταυρώθη στον Γολγοθά, ούτω πως και ο Ιωάννης ο πρόδρομος έβρε μαρτυρικών θάνατων στα σπελακάς του Μαχαιρούντος. Από τότε που έγινε το έγκλημα αυτό, από τότε που διεπράχθη η αποτομή του Ιωάννου του Προδρόμου, μετρήστε με τα δάχτυλα, έχουν περάσει πόσο, 19 ώρες. Άλλοι τόσοι αιώνες θα περάσουν, έως ότου υπάρχουν άστρα και ρέουν οι ποταμοί και θάλουν τα δέντρα και ανατέλει ο ήλιος. Η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από Ανατολών μέχρι Δυσμών θα τιμάται ως ήρωος της αληθείας και του καθήκοντος. Ω αδελφοί μου, πόσο θα θέλαμε και εμείς, η μικρά μας πατρίς η Ελλάς, το μαρτυρικό αυτό έθνος, πόσο ανάγκη έχει από την αλήθεια. Όχι την αλήθεια των δημοσιογράφων, όχι την αλήθεια των ψευστών και απατεώνων, όχι την αλήθεια των ανθρώπων της απάτης και του ψεύδους. Πόσο έχει ανάγκη το έθνος μας την αλήθεια. Και πόσο θα ήταν, θα ήθελαμε να ζει στην εποχή μας ένας Ιωάννης ο πρόδρομος με το ύψος αρετής, ασκητής, άγγελος, μάρτυρας, υπεράνθρωπος. Πόσο τον θέλαμε, αν ζούσε ο υποκριτέ. Ο υποκριτέ. Θα έλεγα σκυρά λόγια, αν θέλω να σας ταράξω. Όπως ο Ηρώδης διέταξε απόσπασμα διασυλάβουν τον Ιωάννη τον πρόδρομο και να κόψουν την κεφαλή, έτσι και σήμερα θα εκόβεται η κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου. Όχι μια φορά, 100 φορές. Διότι τότε στην εποχή του Ιωάννης ο πρόδρομος ένα παράνομο συνοικέσιο ήταν. Μέσα στην χώρα του κράτους εκείνους ένα παράνομο συνοικέσιο, ένα μόνο. Το συνοικέσιο του βασιλέως, άλλο τι δεν υπήρχε. Ενώ σήμερα, μετρήστε με τα δάχτυλά σα, συνοικέσια παράνομα. Θα εστέκεται λοιπόν ο Ιωάννης ο πρόδρομος σήμερα και θα έλεγε μέσα στον κόσμο αυτόν της διαφθοράς και της απάτης, το ούτε εξαιστήσει. Θα το έλεγε όχι μια φορά, πολλές φορές. Θα το έλεγε εμπρότης σε εκείνους οι οποίοι ανοίγουν τα βροβερά του στόματα
και ημέρα και νύχτα, στους δρόμους, στις πλατείες, στους στρατώνας, στα πλοία μας, στα αεροπλάνα μας, παντού γης, δεν υπάρχει γωνία της Ελλάδος που να μην μολύνεται. Θα έλεγε λοιπόν εις αυτούς οι οποίοι ανοίγουν τα βρωμερά τους στόματα και βλαστημούν τον Χριστό, τον Θεό, την Παναγία, τα αιρά και τα όσια, ούτε αξεστήσει βλαστημούν το όνομα του Θεού. Πόσο λυπείται κανείς όταν σκέπτεται ότι στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, 100 χρόνια περνούσανε. Βλαστήμια δεν ακούγανε. Θα έλεγε λοιπόν ο Ιάννης ο πρόδρομος με την γλώσσα της Παρισίας τους βλαστήμους, είτε μικρούς είτε μεγάλους. Και δυστυχώς δεν βλαστήμουν οι μικροί, οι μεγάλοι που κατέχουν τα ύψη αξιώματα, βλαστήμουν καπηλικώς το όνομα του Θεού. Και ουδείς ευρέθη να έρθει στα αράκτορα εκεί όπου να είπε και να είπε ότι αξιστήσει. Βλαστημήν ενώπιον τους βλαστημούν και στέκονται σούζο, διότι εξαρτώνται από αυτά τα επίγεια των συμφέροντα. Θα ήμουν αποκαλυπτικότερος εάν δεν γνώριζα ότι δεν είναι ανάγκη σήμερα να ταράξω το πίμνιον τούτο. Δι' αυτό σας λέγω ότι σήμερα αισθανόμαστε την ανάγκη ενός Ιωάννου Προδρόμου, ο οποίος να υψώσει τη φωνή του μέχρι τα άστρα και να ελέγξει τους βλαστήμους σε οδήποτε κλιμάκια και να βρίσκονται, σε οδήποτε ύψος και να βρίσκονται. Ουκ εξαιστήσει βλαστημήν των Θεών των Πατέρων ημών, έλεγε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τι άλλο ακόμα θα έλεγε? Θα στέκεται εκεί στις πόρτες των δικαστηρίων ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, μέγας μεγαλωστή, ήρωος των ηρώων. Θα στέκεται εκεί και θα απίθυνε ένα έλεγχο στους δικαστάς, ένα έλεγχο στους δικηγόρους, αέτερον έλεγχο στους μάρτυρες κατηγορίας και μάρτυρες υπερασπίσεως, και τους έλεγε μακριά από όρκους, ούτε ξεστή σε ορκίζει. Δεν επιτρέπεται, όπως κακώς ορκίστη ο Ηρώδης, ούτω πως και σήμερον ναι Ηρώδε, ορκίζεται συνεχώς. Απογρεύεται όρκος, έλεγε ο Ιάννης ο πρόδρομος. Θέλει ακόμα και εξαιστήσει. Πού θα εστέκετο? Θα εστέκετο στα σπίτια τα παράνομα και θα έλεγε μικρούς και μεγάλους. Θα φροντοφούσει ούτε εξαιστήσει. Να εγκαταλείπεται την γυναίκα την όμων και να ζητεί απαλακίδας. Μάλιστα. Πώς να λυπείται κανείς, και πάλι επαναλαμβάνω, όταν σκεφτεί ότι εδώ στην περιφερειά μου, στη Μητρόπολη μου, έψεξα τα χαρτιά. Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε. 100 χρόνια κάτω από τους Τούρκους διαζύγιο, ούτε ένα. Άγνωστο διαζύγιο, άγνωστο διαζύγιο. Τελείως άγνωστο. Τώρα φάμπρικα, φάμπρικα τα διαζύγια. Σικάγο γεννήκαμε, Νέα Υόρκη γεννήκαμε, Νορβηγία και καταντούμε κάτω χώρε διαφθορά. Και τώρα είναι έτοιμοι τα προγράμματά τους οι μεγάλοι και υπόσχονται ότι θα επιτρέψουν τη μοιχεία, θα επιτρέψουν τις αμβλώσεις, θα επιτρέψουν τις εκτρώσεις. Και εδώ στην Ελλάδα πόσες εκτρώσεις, όπως σας είπα και άλλων, γίνονται, μετρήστε με τα δάχτυλά σας και φρίξετε. 300.000. Θεέ μου, Θεέ μου, πώς στέκονται τα άστρα στον ουρανό και δεν πέφτουν στα κεφάλια όλων ημών. Και έπειτα απορούμε για σεισμούς, απορούμε για πυρκαγιές, απορούμε για όλα τα κακά τα οποία θα μας έβρουν, μας βρίσκουν ως συνέπεια της αμαρτίας ημών. Ουκ εξαιστήσει, θα έλεγε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Κάπου αλλού θα το έλεγε το εξαίστη. Στα πράγματα ζεύγη που έξι. Δυστυχώς σήμερα είμαι γιατροί, δεν έχω όλους τους γιατρούς. Υπάρχουν και τίμοι γιατροί. Συνήθισα γιατρών προημερών. Μου λέγουν θα ήμουν εκατομμυρίουχος, θα ήμουν πάμπλουτος, εάν έκανα εκτρώσεις. Μέχρι τη στιγμή έκτρωση δεν έκανα. Πεθαίνω φτωχός, αλλά έκτρωση δεν κάνω. Έκτρωση και λίρα. Έκτρωση και λίρα. Πλούτησαν, θησάβρισαν. Οι γιατροί από τις εκτρώσεις και οι δικηγόροι από τα διαζύγια. 30.000, 40.000, 50.000. Προχθές είδε στη Μητρόπολη μου ένας δυστυχισμένος χωρικός και μου λέει για κλάματα. Δέσποτα βοήθησέ μου. Πούλησα τα πόδια μου για να πληρώσω τον άτιμο τον δικηγόρο. Πήρε και το βόδι του ακόμα. Και τέτοια εποχή. Ουκ εξαιστήσει. Ζήν παρανόμος. Ουκ εξαιστήσει. Θα έλεγε εκεί στα ανδρόγυνα που πάνε και πετούν τα παιδιά τους στα γενικά κλινικά, ουκ εξαιστήσει. Ποιοι είναι εκτρώσεις και αμβλώσεις. Ουκ εξαιστήσει. Θα το έλεγε παντού. Θα το έλεγε ακόμα σε εκείνους οι οποίοι αδικούν και εκμεταλλεύονται. Στα παιδιά. Προχθές είδε ένας γέροντας που είχε 8 παιδιά σκορπισμένα στα 5 σημεία του ορίζοντος. Τον άφησα με ρεστοράν, με καταστήματα, με πλούτων, με θησαυρών.
δέσποτα πάραμε στο νοικοκομείο και έκλαιγε. Έκλαιγε 8 παιδιά. Ούτε ένα δολάριο, ούτε ένα μάρκο. Εγκατελειμμένος πήρης. Θα έλεγε ούτε αξεστήσει παιδιά να εγκαταλείπετε τον πατέρα και τη μάνα. Ούτε αξεστήσει. Θα έλεγε στους μεγάλους κεφαλαιούχους που κατέχουν τα εργοστάσια, τα μεγάλα και τα εργοστάσια. Ούτε αξεστήσει. Θα έλεγε και εδώ, στην αδιάφορο πόλη, διαμαρτύρομαι. Θα λέει και εδώ στην αδιάφορη πόλη, ούτε αξεστήσει τεράστια εργοστάσια από το Λεμαϊδός, να δηλητηριάζεται, ναι να δηλητηριάζεται, ναι να δηλητηριάζεται, κάθε μέρα τον κόσμο με τα αέρια σας. Και ουδείς ο διαμαρτυρόμενος, σιωπούν όλοι, διότι κάποιος είπε, δέσποτα μη διαμαρτύρεσαι, διότι τα καυσαέρια των εργοστασίων είναι χρυσά. Ωραίο χρυσά, ούτε αξεστήσει, θα έλεγε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Έτσι είναι, έτσι θα έκανε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Έτσι θα μιλούσε ο Άγιος ο πρόδρομος. Και με σκυράν γλώσσα αν θα έλεγε. Ο γεννήματα εχιδνών. Τι θα πει αυτός ο λόγος. Τι θα πει γεννήματα εχιδνών. Οχές. Τι κάνει η οχιά. Δεν είναι ότι όταν γεννάει η οχιά τα παιδιά της την τρώνε. Στίζουν την κοιλιά της και την τρώνε. Όπως λοιπόν τα παιδιά της οχιάς τρώνε την οχιά, τη μάνα τους. Έτσι σήμερα τα παιδιά της Ελλάδος τρώνε την Ελλάδα, την πατρίδα μας κατά ποικίλους τρόπους. Ούτε αξεστήσει. Αλλά δεν υπάρχει ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Μικρά αναστήματα. Μικρά είναι αυτά τα αναστήματα. Ανάξι, νάνι. Μπροστά σε αυτό το γίγαντα της αληθείας και του καθήκοντος. Δεν υπάρχει ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Υπάρχει. Ποιος είναι αυτός. Δεν το γνωρίζουμε. Κοντά μας είναι. Πλησίων μας είναι. Ποιος είναι, πολύ κοντά μας είναι. Ποιος είναι, φωνάζει. Ω φωνή. Φωνάζει, ω φωνή. Φωνάζει την ημέρα, το πρωί, τα μεσάνυχτα. Είναι η συνείδησή μας. Αυτός είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Τι μεγάλο πράγμα είναι. Τι μεγάλο πράγμα. Τον βλέπεις, εγκλημάτισε, εθυσάβρεσε. Έρχεται πολυκατοικία, μέγαρον, πλούτος, εθυσάβρεσε. Το να μείνεις ευτυχή. Όχι. Προτιμότερος να δαγκώσεις σκορπιός. Πρέπει να σε δαγκώσει η συνείδησή σου. Αυτός είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Όπως τον Ιωάννη τον πρόδρομο τον έστελε ο Κύριος για να διαμαρτύρεται δια την Δευτεράν. Έτσι μας εφύτευσε μέσα στην καρδιά τη συνείδηση. Και τίποτε άλλο, αδελφοί μου, τίποτε άλλο δεν υπήρχε. Μόνο η συνείδηση έφτανε η συνείδηση να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Όπως λέγει. Κάποιος ζητούσε αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός. Ένας μεγάλος φιλόσοφος της νεωτέρας Ευρώπης και απήντησε δύο είναι εκείνα τα οποία με πείθουν ότι υπάρχει συνείδηση, ότι υπάρχει Θεός. Το ένα είναι τα άστρα του ουρανού. Είδατε που ταξιδεύουν. Απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Πλησιάσαμε κοντά στα άστρα και βλέπουν τα πράγματα καταπληκτικά. Ποιος τα έκανε. Ένα πύραυλο κάνει ο άνθρωπος και θαυμάζει. Αυτούς τους πυράβλους, τους φυσικούς πυράβλους, τα μεγάλα διαστημόπλια, τα τεράστια σφαίρα που ποιος εκάλεσε. Δύο την άλλη που αποδεικνύουν ότι υπάρχει Θεός. Το ένα τα άστρα του ουρανού και το άλλο η φωνή της συνειδήσεως. Η φωνή της συνειδήσεως. Και ποιος από εμάς, αγαπητοί μου, δεν άκουσε μέσα στα βάθη της καρδιάς του τη φωνή της συνειδήσεως. Εάν την ακούσουμε τη φωνή της συνειδήσεως, είναι σαν να ακούμε τον Ιάννη τον πρόδρομο. Εάν την ακούσουμε τη φωνή της συνειδήσεως, τότε ομοιάζουμε τον Ηρώδη, ο οποίος έπληξε τη φωνή της συνειδήσεως. Όχι, αδέρφια μου, όχι. Ακούσαμε τη φωνή της συνειδήσεως μας. Όλοι με τα μαρτωλοί, όλοι με τα ένοχοι, ας την ακούσουν τη φωνή της συνειδήσεως μας. Και ας πέψουμε στον πνευματικό πατέρα, να ξεχνούμε τα αμαρτήματά μας, δεν ακούσουμε τη φωνή των αγγέλων και αρχαγγέλων. Ήρθε ο Θεός, δια πρεσβειών του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, να ακούμε πάντοτε ευκρινώς τη φωνή της συνειδήσεως, η οποία φωνή της συνειδήσεως είναι ο άλλος Ιωάννης ο πρόδρομος που είναι κοντά μας πάντοτε. Σύντομος ομιλία. Διότι η λειτουργία χωρίς κήρυγμα δεν νοείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, και ο κόσμος ουκ έγνω αυτόν. Εορτή ευσεβές εκκλησίας μα, εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύριων, όπως ψάλλει σήμερα η εκκλησία μας. Είναι η εορτή του Πάσχα.
όρισε η Εκκλησία μας όπως την Αγία αυτήν ημέρα ως Ευαγγέλιον διαβάζεται εις όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας το προήμιον, η αρχή του Τετάρτου Ευαγγελίου, το οποίο συνέγραψε ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Υιός του Ζεβεδαίου. Ήτο ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς κατ' εξοχήν. Και απόδειξης είναι ότι όταν τη νύχτα του μυστικού δείπνου είπε ο Χριστός ότι κάποιος από τους δώδεκα θα τον προδώσει, ο Ιωάννης εστηρίχθη επάνω, έπεσε επάνω στο στήθος του Χριστού και προσεπάθησε να μάθει το μυστικό ποιος θα τον προδώσει. Ηγάπα ο Ιωάννης το Χριστό, και απόδειξη της αγάπης του είναι ότι εξορίστη εις την ίσο Πάτμον, όπου υπάρχει το περίφημο μοναστήριο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Ιξιώθη δε να γράψει το περίφημο Ευαγγέλιο, το κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο διαφέρει από τα άλλα Ευαγγέλια, τα τρία Ευαγγέλια, κατά τούτο ότι εις μεν τα τρία άλλα Ευαγγέλια μάλλον τονίζεται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ενώ το τέταρτο Ευαγγέλιο τονίζεται κατ' εξοχήν η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι το πλέον υψηλότερο κήρυγμα που ακούστηκε ποτέ στον κόσμο. Μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό συνοστίζονται πελώριες ιδέες. Ήλιγκος καταλαμβάνει τον άνθρωπο και τον πλέον φιλόσοφο και τον πλέον θεολόγο όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο κατ' εξοχήν δε την αρχή του Ευαγγελίου. Σύμβολο του Ευαγγελιστού, εάν παρατηρήσετε την εικόνα του Αγίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου, θα δείτε ότι ο σύμβολον έχει τον αετών. Δηλαδή, όπως ο αετός διαγράφει κύκλους και φτάνει ψηλά και εποπτεύει την γη, κατά πρόμοιον τρόπον και ο Ευαγγελιστής, ο αετός της Πάτμου, έφτασε σε ένα ύψος μεγάλο ύψος. Το προήμιον είναι αξιοθαύμαστο. Φιλοσοφία, θεολογία, ύψος ιδεών απροσπέλαστο. Να το ερμηνεύσουμε? Ούτε εγώ έχω την δύναμη να το ερμηνεύσω, ομολογώ εν συντριβή καρδίας, αλλά ούτε κι εσείς έχετε διάθεση να ακολουθήσετε μια μακράν ανάπτυξη του προημίου του Ευαγγελίου. Δι' αυτό, από όλους τους στίχους του Ευαγγελίου, εκλέγω τον στίχον αυτόν, ο οποίος λέγει «Και ο κόσμος ουκέγνων αυτό». Τι θέλει να πει αυτός ο στίχος? Ότι ο Χριστός ως Θεός ή το πρώτη δημιουργία του κόσμου. Προτού να πλαστούν οι γαλαξίες του ουρανού, κατά την πίστη ημών υπήρχε ο Χριστός. Αλλά ενώ πρώτη δημιουργία υπήρχε ο Χριστός ως Θεός και γι' αυτό είναι άναρχος, εν τούτης, ως άνθρωπος, εγεννήθη εν χρόνο και εν τόπο. Εφόρεσε ανθρωπίνη σάρκα, παρουσιάστη υπό το πλέον ταπεινό σχήμα ενός πτωχού ανθρώπου, τέκτονος στη Ναζαρέτ, και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάτω από το ταπεινό σχήμα θα ήταν η Θεότης, κρυμμένη η Θεότης. Παρουσιάστη εις μια γωνία της γης όπου υπήρχαν οι προϋποθέσεις της κατανοήσεως του μεγάλου μυστηρίου οπωσδήποτε. Αλλά δυστυχώς ο λαός ο λαϊκός δεν τον επίστευσε, δεν τον ακολούθησε, αλλά τέλος τον εσταύρωσε και διέπραξε το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων, το οποίο βαρύνει κατ' εξοχήν την Ιουδαϊκή φυλή μέχρι σήμερα. Και ο κόσμος, δηλαδή ο Ιουδαϊκός λαός, ουκέγνων, δεν τον εγνώρισε τον Χριστό. Πώς να σας παρουσιάσω αυτή την τραγική αλήθεια? Μία εικόνα δανείζομαι από ένα συγγραφέα. Συγγραφέα ο οποίος ήταν άθεος και άπιστος. Τρομερός άπιστος και άθεος. Αλλά μετά μετανόησε, επίστευσε και συνέγραψε βιβλίο κλεισμένος μακριά της Ρώμης, ένα βιβλίο σπουδαιότατο που έχει μεταφραστεί εις όλα σχεδόν τας γλώσσας και έχει παρουσιάσει καταπληκτική διάδοση. Είναι ο Τζοβάνι Παπίν. Είναι το βιβλίο «Ο βίος του Ιησού». Παρακαλώ να το διαβάσετε. Θα καταπλαγείτε όχι από την λογοτεχνική τέχνη, αλλά από το αίσθημα
ενός ανθρώπου απίστου και αθέου, ο οποίος ως ο Παύλος μετενόησε και επεστράφει στον Χριστό. Όταν λοιπόν φτάνει στο σημείο αυτόν, ότι ο κόσμος σου τσέγνω αυτόν, λέει την εξής εικόνα, παρμένη από τον Όμηρον. Όλοι ενθυμίστε τον Οδυσσέα, ότι ο Οδυσσέας ανεχώρησε από την Ιθάκη, προπεμπόμενος από όλο τον λαό του, με τα διάσημα τα βασιλικά, και εξεστράτευσε εις την Τρία και περιεπλανήθη κατόπιν μίαν ολόκληρη εικοσαετία ανά τη Μεσόγειον θάλασσα. Τέλος, επέστρεψε εις την Ιθάκη με τα 20 έτη, όπου μια πιστή και αφοσιωμένη γυναίκα, δεν υπήρχαν τότε το αυτό με το διαζύγιο, ντροπή μας, ντροπή μας. Τι πρότυπα μεγάλα έχει, όχι ο χριστιανισμός μόνο, και πρόχριστου. Μια εικοσαετία τον περίμενε η Πινελόπη, η πιστή, ως υπόδειγμα γυναικός, η οποία παρέμεινε πιστή στα εράκια τα όσια. Λοιπόν, επέστρεψε πλέον στην Ιθάκη, όχι πλέον με τα διάσημα, όχι νέος και σφριγγυλός, αλλά ένα ράκος. Επέστρεψε ως ναυαγός. Εκεί κανείς δεν τον εγνώρισε. Κανείς δεν τον εγνώρισε. Ουκέγνω. Για να μην πούμε κι εμείς, όπως λέει ο Τζαβίνα, ότι ο κόσμος ουκέγνω τον Οδυσσέα. Δεν εγνώρισε τον Οδυσσέα, παρά μόνο, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, και είναι θέμα μεγάλης ομιλίας που δεν έχω καιρό να το δω, μόνο ποιος τον εγνώρισε. Ένα σκύλο τον εγνώρισε, ένα σκύλι. Ο οποίος τον επλησίασε και κούνησε την ουρά του και κατόπιν εψώφησε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όπως τον Οδυσσέα δεν τον εγνώρισε η Ιθάκη, το βασίλειό του, αλλά τον περιεφρόνων και μάλιστα τον ενέπαιζαν οι μυστήρες της Πινελόπης, ούτω και ο Χριστός, ο βασιλεύς των απάντων, όταν ήρθε εδώ εις τον κόσμο, ο κόσμος ούτε άγνω και προτίμησε ένα βαραβάν. Μάλιστα ένα βαραβάν προτίμησε. Ούτε άγνω ο κόσμος. Έκτοτε αγαπητοί μου περάσανε 20 αιώνες και το ρητόν αυτό ισχύει και σήμερα. Και ο κόσμος του 20ου αιώνα, ο κόσμος των πυράβλων, ο κόσμος της τηλεοράσεως, ο κόσμος των ραδιοφώνων, ο κόσμος των μεγάλων όντως επιτευγμάτων, ο κόσμος ουκέγνω τον Ιησού Χριστό, δεν τον γνωρίζει. Μάλιστα. Διότι τα 3/4 του κόσμου δεν είναι χριστιανοί. Ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα, των διαφόρων θρησκευμάτων της Ανατολής ιδίως. Και πολλοί εκατομμύρια, απίστευτον, αλλά αληθές, εκατομμύρια είναι ειδωλολάτρια εις τα βάθη της Αφρικής, στα σπηγά του Νείλου ποταμού και πέρα εις τον Αμαζόνιον εις την Αφρική, εις την Αμερική και πέρα εις Ινδίας εις τον Γάντι ποταμού, πέρα του Γάντι ποταμού και στα Ιαπωνία υπάρχουν ειδωλολάτρια ακόμα. Τη οποία αχτή φωτό και πριν αυτό δυνάμωσα να είπαμε ότι ο κόσμο αυτό στα 3/4 τη Ιφηλίου αγνοεί τον κόσμο. Και το 1/4 τη Ιφηλίου, ένα περίπου δισεκατομμύριο, είναι χριστιανοί. Ο Θεό να του κάνει χριστιανού. Ο Θεό να του κάνει. Οι θεοί τη, οι χριστιανοί τη ταυτότητα. Εγώ δεν είμαι ο παδό τη ποσοτική αυξήσεω του χριστιανισμού. Είμαι ο παδό τη ποιοτική αυξήσεω. Προτιμότερο 5 χριστιανοί. Να πιστεύουν όντως πραγματικά και να μην έχουμε στην ψυχή τους ούτε ένα μία αμφιβολία. Αμφιβολία παρά να έχουμε χιλιάδες χριστιανών οι οποίοι είναι λαμπριάτικοι. Παρουσιάζονται λαμπροί τα Χριστούγεννα, σκομείται εις τον ορίζοντα για να προσκυνήσουν τον εσταυρωμένο και να αισθάνονται Κύριο. Είμαστε λοιπόν 1 δισεκατομμύριο χριστιανοί. Αλλά αν περάσουμε το κόσκινο του Ευαγγελίου, δεν γνωρίζω πόσοι και από εμάς ακόμα τους κηρυκούς και επισκόπους και αρχιεπισκόπους είμαστε όντως εις την θέση μας. Και ο κόσμος σου κέρνω, δεν λέγω πλέον ο κόσμος των Ιαπώνων, δεν λέγω ο κόσμος των Ινδιών, δεν λέγω ο κόσμος της Αμερικής, δεν λέγω ο κόσμος της Αγγλίας, δεν λέγω ο κόσμος της Ρωσίας, αλλά ο κόσμος, ο χριστιανικός πλέον κόσμος, ο κέρνος των Ιησούν Χριστών. Είναι ο Χριστός άγνωστος. Προετών, μία βασίλισσα, τέος βασίλισσα, υπέροχος βασίλισσα, χριστιανή βασίλισσα, η τέος βασίλισσα της Ολλανδίας, η Βιλελμένη, όταν παρετήθη από τον θρόνο, κυκλοφόρησε ένα μικρό βιβλίο, πολύκροτο βιβλίο, το οποίο έκανε ιδιαίτερα εντύπωση στον ευρωπαϊκό διανοούμενο κόσμο. Και το βιβλίο αυτό λέγεται «Ο Χριστός, ο Μεγάλος Άγνωστος». Έτσι το λέει. Δεν έχω καιρό να σας διαβάσω περικοπή από το Ευαγγέλιο, από την περικοπή αυτή, και κάνει ένα ερώτημα. Κάνει το εξής ερώτημα. «Πες μου», λέγει, «ποιο είναι το πρώτο θέμα που ασχολείται το μυαλό σου?» Όταν πας στα μεσάνυχτα να κοιμηθείς, ποιο είναι το πρώτο θέμα μες στην υφαλιότητα κάτω από τα άστρα, ποιο είναι το πρώτο θέμα που σε απασχολεί την ημέρα, το πρωί, τα πάντα. Ποιο είναι το πρώτο? Και απαντά εκείνη ότι τα πρώτα θέματα είναι άλλα σήμερα. Στην κλίμακα των αξιών
Δεν ανούμεθα την αξία κανός πράγματος, ούτε των υλικών πραγμάτων. Αλλά αντεστράφησαν. Φανταστείτε τώρα να δείτε άνθρωπο να περπατάει με το κεφάλι. Δεν σε προκαλέσει κατάθλιψη. Με το κεφάλι περπατάμε. Το κεφάλι κάτω, τα πόδια επάνω. Γαστρή και τα υπογάστρια σήμερα βασιλεύουν στον κόσμο. Λέγει εκεί κάπου η αυτή ούτε άγνωστος ο Χριστός. Αλλά μόνο παραμένανε εκκλησίες, καμπαναριά, χρυσοστόλιστοι άγγονες, πάπε, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχε, αλλά η ουσία του χριστιανισμού, η γεύση του χριστιανισμού, το μεγαλείο του χριστιανισμού, η έκφραση του χριστιανισμού, ο παλμός, ο ενθουσιασμός και όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία υπάρχουν στο χριστιανισμό σήμερα είναι άγνωστα. Μάλιστα. Θέτε απόδειξη, να σου το αποδείξω εγώ σήμερα. Σήμερα ποιο είναι το τιμόμενο πρόσωπο? Είναι ο Χριστός. Αυτός ανέστη. Ανέστη Χριστός. Εάν είχα ένα ταξίμετρο, αν είχα ένα ταξί λεξών, να μετρώ τις λέξεις από το πρωί μέχρι το βραδιά σε σήμερα, εκατομμύρια λέξεις θα πούνε οι Έλληνες. Εκατομμύρια. Θα μιλήσουν στο σπίτι για όλα τα πράγματα. Θα μιλήσουν για συγγενείς. Θα μιλήσουν για τα παιδιά τους. Θα μιλήσουν για τους συγγενείς τους. Θα μιλήσουν για συνοικέσια, θα μιλήσουν για γάμους, θα μιλήσουν για αισθούς έρωτας, θα μιλήσουν για την πολιτική, θα μιλήσουν για όλα. Αυτά κυριαρχούν σήμερα στη διάνοια των ανθρώπων. Περί Χριστού, ούτε μία συζήτηση, ούτε σταυρών, ούτε σταυρών ακόμα. Στο υπόδωλο γένος, την Άγια αυτή ημέρα, ο πατέρας εσηκώνονταν όρθιος και έψερε το Χριστός Ανέστη με ιεράν κατάνοιξη. Τα ράφτα έθιμα έζησαν πλέον. Και αν θα ακουστεί η λέξη Σταυρός Χριστός σήμερα, Θεέ μου, συγχώρεσέ μας. Θεέ μου, συγχώρεσέ μας. Αν ακουστεί η λέξη Χριστός σήμερα, θα ακουστεί ως βλασφημία. Εκ μέρους μεθύσων και οργιαζόντων ανθρώπων, οι οποίοι πλην δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Και ο κόσμος ουκέγνω αυτόν. Τελείωσε, αγαπητοί μου. Δύο λίγων σας ερμήνευσα το ρητόν αυτών. Παίρνω παραδείγματα τούτο με εκ της αρχαίας ιστορίας. Τον Οδυσσέα, τούτο δε εκ της νεοτέρας ιστορίας, την Δέο Βασίλισσα της Ολλανδίας, και νομίζω σας έχω πείσει ότι ο Χριστός είναι άγνωστος. Και ρωτώ, μήπως είναι και σε εμάς άγνωστος? Μήπως είναι και σε εμάς αν γνωρίσαμε τον Χριστό? Όταν υπάρχουν χριστιανοί που δεν άνοιξαν το Ευαγγέλιο, δεν το άνοιξαν ποτέ. Και όχι μικροί και ασήμαντοι. Δικηγόροι, βουλευτές, επίσημοι, μεγάλα πρόσωπα, έχω συζητήσει. Άγνοια, σκοτάδι, μεσάνυχτα, ειδού σκοτία που έψαλαν σήμερα. Γλυκυφθόγκος ο Ιεροψάτης όλων. Λοιπόν, τίποτα. Έχουν να κοινωνήσουν χρόνια, από μικρά τους χρόνια. Έχουν να αξιωμολογηθούν. Να αξιωμολογηθούν. Ουδέποτε έχουν να αξιωμολογηθεί. Έχουν να κοινωνήσουν τον αχράντο των μυστηρίων. Τι χριστιανοί είναι αυτοί? Τι είδος χριστιανοί είναι αυτοί? Και ο κόσμος ούτε έγνω αυτόν. Δεν ομιλώ πλέον για τους ξένους, αλλά ότι εμείς είμαστε μακράν. Ποιον πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε στροφή 180 μοιρών. 180 μοιρών. Ως άτομα, ως οικογένεια, ως έθνος, ως κοινωνία, ως ανθρωπότης, εκεί βρίσκεται το σημείο αυτό. Το μεγάλο αυτό σημείο είναι αυτό. Το τεράστιο σημείο στο οποίο είναι μεγάλη σημασία. Αν κάνουμε στροφή 180 μοιρών προς τον Χριστό και όχι προς οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο, διότι ο Χριστός είναι παράνω όλων και είναι το πρώτο πρόσωπο, το πρώτο θέμα της ανθρωπότητας, εάν κάνουμε στροφή προς τα εκεί, τότε μάλιστα. Ήρθε ο Θεός να μας φωτίσει όλους. Κύριε κλήρων και λαών, να πλησιάσουμε την Αγία μας θρησκεία, να πλησιάσουμε τον απαράμιλον ιδρυτή της, τον υπέροχον, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, να ανοίξουμε σήμερα τα Ευαγγέλια, να μελετήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, και τότε και εμείς ως εκατόνταρχος θα πούμε αληθώς Θεού ημών, και ως ολισθής νήσι τιμού και εν τη βασιλεία σου, και ως ο Θωμάς, ο οποίος είχε αμφιβολία των Χριστών, θα είπαμε κι εμείς ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Εν ο Κύριος, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών και εμβλέψατε εις τα πεθυνά του ουρανού. Αρχίζω ευσεβές εκκλησίασμα το σύντομο κηρυγμά μου με ένα παράδειγμα. Τα ψάρια επλάθησαν για τη θάλασσα και μέσα στη θάλασσα το ψάρι κολυμπά και είναι ευτυχισμένο. Και άμα το ψάρι το πιάσεις και το βγάλεις έξω στη ξηρά και το βάλεις επάνω στην αμμουδιά, κι αν ακόμα η αμμουδιά είναι χρυσή σκόνη, το ψάρι σπαρταράει, ζητάει τη θάλασσα. Αγωνιά, δεν μπορεί να ζήσει έξω από τη θάλασσα. Όπως λοιπόν το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει έξω από τη θάλασσα,
Και όπως τα πουλιά δεν μπορούν να ζήσουν έξω από τον ατμοσφαιρικό αέρα, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ζήσει έξω από τον Θεό. Και όπως το ψάρι έξω από τη θάλασσα σπαρταράει και αγωνιά, έτσι και ο άνθρωπος έξω από τον Θεό αγωνιά, έχει αγωνία. Και αν ανοίξουμε τις καρδιές των σημερινών ανθρώπων, θα δούμε ότι υπάρχει αυτή η αγωνία. Η αγωνία, η ανησυχία, ο φόβος, ο μεγάλος φόβος που κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο. Μια αγωνία που προέρχεται από πολλά αίτια, το δε κυριότερο αίτιο είναι οι σκέψεις για το μέλλον. Βασανίζεται ο άνθρωπος με τη σκέψη του μέλλοντος, τι μέλλει να συμβεί στο μέλλον. Και έχει αγωνία ο άνθρωπος, πας άνθρωπος. Υπάρχει αγωνία πρώτα-πρώτα στο μάξιμο, στο μεγάλο βαθμό. Αγωνία υπάρχει στις καρδιές όχι τόσο των πτωχών όσο των πλουσίων, των οποίων την εικόνα εζωγράφησε σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Αγωνιούν οι εκατομμυριούχοι, αγωνιούν αυτοί που έχουν τα μεγάλα πλούτη και τους μεγάλους θησαυρούς. Μαζεύουν, εργάζονται σαν μυρμήγκια και μαζεύουν λεπτά. Και μαζέψουν τα λεπτά, τότε ομοιάζουν με εκείνο τον πλούσιο, τον άφρονα της παραβολής, που ο Θεός του έδωσε όλα τα αγαθά και αυτός τη νύχτα δεν έχει κοιμάτο. Κοιμούνται όλοι και αυτοί ακόμα οι φυλακισμένοι μέσα στις φυλακές, τα ικριώματα μέσα κοιμούνται, αλλά ο φιλάργυρος, ο πλεονέκτης, αγωνιά σαν το ψάρι αγωνιούσε. Και ήταν άυπνος όλη τη νύχτα και είχε ένα ερώτημα, ολόκληρο ερώτημα, τι να κάνει τα αγαθά του. Έτσι και σήμερα αυτοί αγωνιούν οι εκατομμυρίοι και οι πλούσιοι, μαζεύουν τα εκατομμυριά τους, τι να τα κάνουν, να τα φυλάξουν στο σπίτι, υπάρχει κίνδυνος να τα κλέψουν. Τι να τα κάνουν, να τα βάλουν στις τράπεζες, υπάρχει κίνδυνος μια ημέρα οι τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Τι να τα κάνουν, να αγοράσουν οικόπεδα και σπίτια και πολυκατοικίες και καράβια, και αυτά είναι επικίνδυνα. Τι να τα κάνουν, να τα κάνουν χρυσούς ράβδους και να τα στείλουν στο εξωτερικό να κυκλοφορούν, και αυτό επικίνδυνο. Τι να κάνουν, αγωνιά ο εκατομμυριούχος. Και κοντά στον εκατομμυριούχο αγωνιούν και οι άλλοι πτωχές τάξεις του λαού μας. Αγωνιούν και αυτοί, διότι τα υλικά αγαθά που έχουν είναι μικρά και ασήμαντα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες. Αγωνιούν οι γονείς. Έχουν τι να κάνουν τα κορίτσια των που πρέπει να το καταστήσουν, τι να κάνουν τα αγόρια των που πρέπει να τα σπουδάσουν. Αγωνιούν οι εκείνοι άρρωστα κρεβάτια που βλέπουν ότι κινδυνεύουν από ώρα σε ώρα να αποθάνουν. Αγωνιούν οι γέροντες, οι ασπρομάλιδες που βλέπουν ότι ο χάρος πλησιάζει. Πλέον ο χάρος με τα μαύρα του φτερά πλησιάζει. Αγωνιούν όλοι οι άνθρωποι σε Ανατολή και Δύση. Αγωνία παγκόσμιος υπάρχει στον κόσμο. Όλες οι εποχές αγωνιούν. Έχουν την αγωνία αυτή. Αλλά αν υπάρχει μια εποχή που έχει τη μεγαλύτερη αγωνία, που έφερε το θερμόμετρο ψηλά, πολύ ψηλά. Αν υπάρχει, λέγω, μια εποχή μέσα σε όλες τις εποχές, η εποχή μας αυτή, η εποχή είναι δική μας. Είναι εποχή της αγωνίας, της μεγάλης αγωνίας. Ποτέ άλλοτε. Η ανθρωπότητα δεν είχε τόσο μεγάλη αγωνία όπως έχει σήμερα η ανθρωπότητα αγωνία, ολόκληρος η ανθρωπότητα. Δυστύχημα μεγάλο. Διότι θα περίμενε κανείς η επιστήμη να αφαιρέσει την αγωνία από τον άνθρωπο, να κάνει τον άνθρωπο ευτυχή και μακάριον. Κι όμως η επιστήμη, ενώ συνεκέντρωσε τόσα μεγάλα επιτεύγματα και πλούτη υλικά στον άνθρωπο, η επιστήμη ύψησε σήμερα την αγωνία του ανθρώπου. Γιατί την ύψησε? Διότι η επιστήμη χωρίς Θεό, η επιστήμη έξω από τον Θεό, αγωνιά και αυτή. Διότι η επιστήμη από τον αμέρος κρατάει την επικελίνη, με τον αχέρι της στο δεξιό κρατάει την επικελίνη, αλλά από το αριστερό της χέρι κρατάει βόμβες ατόμου. Θεέ μου, που αν πέσουν αυτές οι βόμβες, οι 7 ή 8 χιλιάδες βόμβες που έχουν άλλοι μένει στα οράλια όλοι κρυμμένοι, άλλοι δε στα όρη της Αμερικής, αν αυτές οι βόμβες πέσουν επάνω στα κεφάλια των ανθρώπων, θα καταστραφεί η ανθρωπότης. Αγωνιά η ανθρωπότης. Αγνοεί τι συμβαίνει. Αγωνιά μήπως από ώρα σε ώρα εκραγεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και Ανατολή και Δύσης, οι αλλαοί, οι ανδήποτε μαύροι, κόκκινοι, άσπροι, οι υπέρυθροι όλων των χρωμάτων και κοινωνικών συστημάτων και ιδεολογιών αγωνιούν. Και πώς ομοιάζουν, το είπα νομίζω κι άλλοτε, ομοιάζουν οι άνθρωποι με κάποιον αρχαίον που τον λέγανε Δαμοκλή.
Ο Δαμοκλής αυτός ήταν φτωχός, ήθελε να γίνει πλούσιος, ήθελε να γίνει βασιλιάς και νόμιζε ότι μόνο επάνω στα αξιώματα και στα μεγάλα πλούτη και στις ειδονάς θα βρει την ησυχία του και την αναπαυσή του. Ένας βασιλιάς που τον κατάλαβε, τον πρώτο του, τον εκάλεσε στο παλάτι. Τον είπε να τον δείσουν στα μεταξωτά, διέταξε. Τον διέταξε να τον στρώσουν τραπέζι πολυτελέστατο. Να στρώσουν στο τραπέζι του επάνω τα καλύτερα φαγητά και τα καλύτερα ποτά. Αλλά ακόμα διέταξε την ώρα που θα καθόταν στο τραπέζι, σαν βασιλιάς και πρίγκιπας και πλούσιος και μεγάλος, ο Δαμοκλής, έτσι το όνομά του, ο βασιλιάς τι έκανε. Απάνω από την κορυφή της στέγης, όπως είναι ο πολυέλαιος κρεμασμένος, επάνω από την κεφαλή του Δαμοκλή, ο βασιλιάς διέταξε να κρεμάσουν ένα σπαθί κοφτερό, ακριτερό που ήταν κρεμασμένο από μια τρίχα αλόγου. Και κάθισε, έφαγε, άρχισε να τρέμουν τα χέρια του. Τρέμουν. Καμία να δεν είχε. Προτιμότερο να ήταν στο βουνό με τους τσοπαναραίους να τρώει μπομπότα και ελιά και κρεμμύδι παρά να κάθεται σε ένα τραπέζι πολυτελέστατο που από ώρα σε ώρα το σπαθί εκεί δίνει να κομπεί από την τρίχα του αλόγου και να πέσει κατά κέφα να τον σκοτώσει. Και έτρεμε ολόκληρος. Δεν έφαγε πουκιά, δεν μπόρεσε να φάει τίποτε απολύτως. Εικόνα είναι παράδειγμα. Ναι. Δαμοκλής είναι η ανθρωπότητα σήμερα. Έχει όλα τα γάτα. Όσο δέποτε άλλοτε. Εμάζεψε ο άνθρωπος με την επιστήμη, με την τέχνη, με την εργατικότητά του, αγαθά τα οποία κανείς αιώνει. Και όμως είναι Δαμοκλής. Αγωνιά! Διότι επάνω από το κεφάλι του είναι πλέον όχι κρεμασμένο σπαθί, κοφτερό που μπορεί να πέσει να σκοτώσει ένα ή δύο ανθρώπους, αλλά πάνω από την ανθρωπότητα είναι η πυρηνική ενέργεια. Τρομερά αγωνιά η ανθρωπότητα. Πραγματικώς αγωνιά η ανθρωπότητα. Και ακριβώς. Και γεννάται το, και η δε αγωνία αυτή στην εποχή μας πώς ονομάζεται. Αν ρωτήσετε ένα επιστήμονα, δεν την ονομάσει αυτή η αγωνία. Πηγαίνουν αρρωστοί, χιλιάδες. Τα μάτια τους καλά, τα αυτιά τους καλά, τα στομάχια τους καλά, τα σπλάχνα τους καλά, τα νεφρά τους καλά, η καρδιά τους καλά. Είναι άρρωστοι. Τι έχουν, επιάρτας βλέπουν. Υπνοτικά παίρνουν τη νύχτα. Δεν κοιμούνται. Αγωνία. Αγωνία για τον άντρα, αγωνία για το παιδί, αγωνία για το κορίτσι, αγωνία για την υγεία, αγωνία για όλα. Μια αγωνία βασιλεύει και κυριαρχεί ως τίγρης μέσα στα σπλάχνα της ανθρωπότητας, σαράκι αιώνιων και αγωνία κλπ. Και αυτή την αγωνία οι επιστήμονες τη λέγουν άγχος, έτσι την ονομάζουν. Άγχος. Αλλά είτε άγχος την πούμε, είτε αγωνία, η ίδια κατάσταση είναι. Και σήμερα στις ημέρες μας αυξηθήκαν οι ψυχίατροι. Ανοίξαν σε όλο τον κόσμο ψυχίατροι και τρέχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο την υγιής εις τα κύτταρά των, εντούτοις όμως κάποια ανομαλία, κάποια ανησυχία, κάποιο ταραχή και φόβος υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αγωνιά ο άνθρωπος κλπ. Και δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει ιατρία, υπάρχει. Ποιο είναι, θα το πούμε, θα το πιστέψουμε, θα το παραδεχτούμε, υπάρχει φάρμακο. Να φύγει μέσα της καρδίας των ανθρώπων η αγωνία αυτή και να έρθει η ειρήνη του Θεού η πάντα νουν υπερέχουσα. Και το φάρμακο αυτό έχει ένα όνομα. Πίστη. Πού πίστη. Πίστη. Πού πίστη. Στους μάγους, στους δαίμονας, στα πλούτη, στα σιδονάς, στα τεσιδάσεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Πίστη. Πού πίστη. Στον άντρα, στη γυναίκα, στην επιστήμη, στην τέχνη, στη φιλοσοφία. Πίστη. Πού πίστη. Πίστη πού. Στο Χριστό πίστη. Στα λόγια του Χριστού. Τα πάνχρηστα και ανεκτιμή του αξία λόγια του Χριστού. Ποιο είναι το τι είπε σήμερα ο Χριστός, ακούστε το Ευαγγέλιο. Αιώνια λόγια. Μη μεριμνάτε. Μη μεριμνάτε. Μην έχετε την αγωνία αυτή. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Μην έχετε αυτή την αγωνία, αυτή τη λαχτάρα. Μεγάλη μέσα στην ψυχή. Α, θα πει ένας, τα κροϊδεύουν τα λόγια μερικοί ψευτοφιλόσοφοι. Άκουσε τι λέει μεριμνάτε. Ακούστε λέει το Ευαγγέλιο, δηλαδή τι λέει, τι συνιστά σου λέει το Ευαγγέλιο. Αδράνεια, απραξία, ντεμπελιά. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα δεν λέει το Ευαγγέλιο. Δεν λέει το Ευαγγέλιο να σταυρώσει τα χέρια σου και να περιμένεις να ρίξει ο ουρανός καρβέλια. Δεν λέει το Ευαγγέλιο να πας κάτω από τη σικιά και να ανοίξει το στόμα σου και να περιμένεις πότε το σήκω θα πέσει να το πας. Όχι! Αυτός που είπε το με μεριμνάτε, που είπε το μεριμνάτε, είπε ο ίδιος, είπε το ίδιο στόμα που είπε το μεριμνάτε, είπε ένα άλλο. Εργάζεσαι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Εργασία. Αλλά μην μεριμνάτε. Μην έχει την αγωνία να αυτή. Τι φάγουμε, τι πίωμε, τι αντισφάμεθα, τι θα γίνουμε. Αυτή η αγωνία δεν επιτρέπεται να υπάρχει μέσα στα στήθη του ανθρώπου. Γιατί? Διότι υπάρχει Θεός. Α, Θεός. Α, βέβαια υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Αυτή η μεγάλη αλήθεια διδάσκει το Ευαγγέλιο και διδάσκει ο Χριστός. Υπάρχει Θεός.
Θεός ο οποίος δεν είναι απομονωμένος σε κάποιον εφέλωμα του αστρικού κόσμου, αλλά Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο και ενδιαφέρεται. Φροντίζει ο Θεός, φροντίζει, όπως η μάνα φροντίζει για το παιδί της, όπως ο γιατρός φροντίζει για τον ασθενή, όπως ο αξιωματικός ο καλός φροντίζει για τους στρατιώτες του, όπως ο κυβερνήτης φροντίζει για τους υπηκόους του, όπως ο πατέρας φροντίζει για τα παιδιά του, έτσι ο Θεός φροντίζει για όλο τον κόσμο. Φροντίζει για τα άστρα του ουρανού, φροντίζει για τον ήλιο, φροντίζει για τα φεγγάρια, φροντίζει για τα δέντρα, φροντίζει για τα πουλιά που κελαδούν, φροντίζει για τα αρνιά που βοσκάνε, φροντίζει για όλα τα για την θάλασσα, για τα σλήμα και ποταμούς, προπαντός όμως φροντίζει για τον άνθρωπο. Μια στιγμή, δεν λέγω πολύ, με το ρολόι, μια στιγμή, ένα δευτερόλεπτο, να πάψει να προνοεί ο Θεός, δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ακατάπαυστος είναι η πρόνοια και το ενδιαφέρον του Θεού. Αυτή την ώρα που στεκόμαστε, ζούμε εν το Θεό. Όπως το ψάρι ζει μέσα στην θάλασσα και εμείς ζούμε μέσα στην θάλασσα. Ποια θάλασσα? Τον αέρα. Πέταξε άνθρωποι, πήγανε πάνω στο φεγγάρι. Ούτε καθόλου σταλαγματιά, ούτε καθόλου αέρα. Τίποτε απολύτως. Με οξυγόνο, με μπουκάλες οξυγόνο ζούσε ο αστροναύτης. Ο αέρας μοναδικών. Προνόμιο είναι εδώ. Και όπως τα ψάρια ζουν μέσα στη θάλασσα, έτσι εμείς σαν τα ψάρια ζουν μέσα στον αέρα. Ένα αυτό ζώμε και κινούμε τα κεσμέ. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά να διατάξει ο αέρας ο Θεός. Να πάψει ο αέρας να φυσήξει. Τέλειο. Ασφυξία είπαν. Ασφυξία. Δεν θα ζήσει ούτε ένα. Ω Θεέ μου, πόσο μας αγαπάς. Ω Θεέ μου, πώς φροντίζεις. Ω Θεέ μου, πώς υπάρχουν ακόμα στον κόσμο στόματα βρωμερά. Που ανοίγουν τα βρωμερά τους στόματα και βλαστιμούνε μέρα νύχτα το Θεό. Ω Θεέ μου, πόσο μας ανέχεσαι. Ω Θεέ μου, πώς δεν αφήνεις τα αστέρια να γίνουν αστροφελάκια να μας κάψουν. Ω Θεέ μου, πώς δεν αφήνεις τα ποτάμια να πλημμυρίσουν, να μας πνίξουν. Ω Θεέ μου, μακρόθυμε Θεέ, τα σκουλίκια τα βρωμερά εμείς. Αντί να πούμε ένα ευχαριστώ, η μέρα και νύχτα υβρίζομαι καπηλικό στον Θεό και προκαλούμε τον Θεό. Και η γη σύεται και θα συστεί πάλι η γη για τις αμαρτίες ημών. Ναι. Κάθε τικτά, κάθε η καρδιά που χτυπάει, τι μυστήριο είναι. Ρωτήστε τους γιατρούς να μάθετε. Δεν υπάρχει άλλο μηχάνημα πιο τέλειο, πιο υπέροχο, πιο έξωμα από την καρδιά του ανθρώπου. Και η καρδιά του ανθρώπου χτυπάει, τι τάκ. Κάθε τικτάκ είναι και μια ευεργεσία του Θεού. Δόξα σου, Κύριε. Δόξα τη ασπλαχνία σου, δόξα τη μακροθυμία σου, δόξα τη παντοδυναμία σου. Έτσι πρέπει να ζήσουμε. Υπάρχει Θεός, υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Υπάρχει, δεν είσαι μόνος στον κόσμο, δεν είσαι μόνος. Μη με ρημνάτε λοιπόν. Μη έχετε λοιπόν την αγωνία των απίστων και των αθέων και των ανθρώπων του μονά. Μη με ρημνάτε. Έχετε μέσα εμπιστοσύνη στον Θεό. Κι αν έρθουν δύσκολες ημέρες, κι αν αμφιβάλλεις λοιπόν ότι υπάρχει τη διαπρόνοια, αμφιβάλλεις. Θέλω σήμερα απόψε, όταν βγείτε έξω, να μην πανίξετε ραδιόφωνα και εφημερίδες κλπ. Να ανοίξετε ένα βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Τη ζωή σα το βιβλίο. Όσο βιβλίο τη ζωή μα. Ότο ευλίων, ζωή, μια ζωή άλλων 20 ετών, 30 ετών, 50 ετών, 60 ετών, 80 ετών, ανοίξετε έτο, διαβάστε το ευλίων της ζωής σας, το σοφότερο ευλίων του κόσμου, το Ευαγγέλιο. Δείτε πόσες φορές, από μικρό παιδάκι που είσαστε μέχρι τώρα, πόσες φορές ο Θεός δεν σας έσωσε. Και απάνω σας απλωμένο το χέρι του Θεού, και όταν είστε μικρά και παίζετε τις αυλές των σχολείων σας, και όταν πήγατε στρατιώτες και αξιωματικοί και υπάλληλοι και δεξιά και αριστερά, το χέρι του Θεού δεν θα ζούσε κανείς από εμάς, εάν απάνω μας είναι το χέρι του Θεού απλωμένο. Αφιβάλλει την πρόνοια του Θεού. Άνοιξε λοιπόν την ιστορία του μικρού μας έθνους της Ελλάδος και δεις πόσες φορές η Ελλάδα πλησίασε την άφηξη και την καταστροφή. Και όμως ο Θεός, όπως είπε ο Καποδίστριας, δια θαυμάτων έσωσε το γένος των Ελλήνων. Αφιβάλλεις, άνοιξε την παγκόσμια ιστορία σου και δεις από όλες τις σελίδες ιστορίας ότι ο Θεός με ρημνά ενδιαφέρεται, είναι πατέρας. Λέγει ο Χριστός, ποιος πατέρας θα ζητήσει το παιδί ψωμί και θα του δώσει πέτρα. Υπάρχει πατέρας που άμα το παιδί ζητήσει ψωμί θα του δώσει πέτρα. Και υπάρχει πατέρας που το παιδί θα ζητήσει ψάρι και θα του δώσει φίδι. Ο πατέρας μεριμνά, ένας είναι ο πατέρας μας, ένας. Και αν μας αφήσει η μάνα μας και μας αφήσει ο πατέρας μας και μας εγκαταλείψουν τα πάντα και ανεσύεται η γη και πέφτουν τα άστρα του ουρανού και κόλαση γίνει η γη και θα γίνει κόλαση και αν μέσω σκιά θανάτου υποβιτήσουμε κακά. Εκείνο το αιώνιον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε την πίστη στον Θεό και αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου. Και αν δεν μου μείνει, όπως λέει ο ποιητής, ερμηνεύων των ψαλμικών, και αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου, που να κουμπίσω, που να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός. Πώς μπορώ να πληθυστώ,